Σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, με την Ταλίκα να πηγαίνει στον αυτόματο και τον οδηγό της να κάθεται στη θέση του συνοδηγού για να τραβήξει αυτό το βίντεο. Η θέση πίσω από το τιμόνι είναι όπως βλέπουμε κενή, με το βαρύ όχημα να συνεχίζει την πορεία του και τον οδηγό την καταγραφεί από κινητό τηλέφωνο, προφανώς για να κάνει επίδειξη σε φίλους και γνωστούς. Εικόνες αδιανόητες και πρωτοφανείς που δεν τράβηξε κάποιος τρίτος που έτυχε να περνά από το σημείο, αλλά ο ίδιος ο οδηγός της Νταλίκας που αποφάσισε να ρισκάρει με τρόπο προκλητικό. Όπως φαίνεται, μάλιστα εκτός από μέρα, το έχει κάνει και κατά τη διάρκεια νύχτας. Πάλι με τον ίδιο στη θέση του συνοδηγού και πάλι σε αυτοκινητόδρομο, όπως προκύπτει από τις εικόνες. Ο ίδιος μιλάει στο Live News και προσπαθεί να εξηγήσει τα όσα έκανε. Όπως μας λέει, η Νταλίκα του έχει υπερσύγχρονα συστήματα που της επιτρέπουν να κινηθεί με ασφάλεια δίχως τη δική του παρουσία. Κάτι φυσικά που δεν προβλέπεται από κανένα σχετικό κανονισμό. Είναι επικίνδυνο, αλλά εγώ το πήρα για χαβάλι, για πλάκα. Για πλάκα, όπως μας λέει, αποφάσισε να ρισκάρει για τη δική του ζωή. Είναι επαγγελματίας οδηγός επί 30 χρόνια, γνωρίζει τους κανονισμούς και φυσικά τους κινδύνους από τέτοιου είδους λάθη. Παρ' όλα αυτά, για να βγάλει το βίντεο, επέλεξε να παρανομήσει. Θα του πείτε δυνατότητες να ξεκινήσει, παράδειγμα, από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και να μην πιάσω καθόλου τιμόνι, να σταματάω να το πιάνω μόνο στο αδειόδια, αναγκαστικά να σταματήσω για να πληρώσω. Αυτό το βίντεο έχει διάρκεια 59 δευτερόλεπτα. Κάποιες στιγμές φαίνεται ο δρόμος μπροστά και άλλες οι εικόνες που βλέπει ο οδηγός δίπλα του με τη θέση που κανονικά θα έπρεπε να κάθεται να παραμένει κενή. Μπροστά του υπάρχει ένας καφές και ένα μπουκαλάκι με νερό, με τον ίδιο να τσεκάρει, όπως μας λέει, την κυκλοφορία πίσω από τους καθρέφτες του οχήματος. Έχει κάμερες, έχει εισιτήρες. Το κάνω πώς. Έχει μια ρύθμιση που ρυθμίζει απόσταση μπρος-πίσω, αρχινάει από 70 μέτρα μέχρι 150 μπρος-πίσω και διαβάζει τις γραμμές δεξιά και αριστερά. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε την έξοδο για το αεροδρόμιο στη Νέα Αγχίαλο που προδίδει τη θέση της Νταλίκα στη Μαγνησία τη μέρα που έγινε η επίμαχη καταγραφή. Είχε το αυτοκίνητο πάει μοναχό, είτε είναι ένα οδηγό σε πάσο κάθισμα και πεταχτεί κάτι μπροστά. Και εγώ να το που το οδηγάω, δεν μπορώ να αντιδράσω. Θα αντιδράσω να πω να το φύγω που πάει στο κουφείο. Το βίντεο ανέβασε ο ίδιος στα social media με τα σχόλια διαδικτυακών του φίλων να είναι συνεχή το τελευταίο διάστημα. Πολλοί του ζητούσαν πληροφορίες για το σημείο που βρισκόταν και την ακριβή ταχύτητα του οχήματος. Δεν του πιστεύει κανένα ότι υπάρχει το πράγμα. Άλλο με γράφει ότι αυτά που βλέπαν τι ξερικάδε είναι υπόλοιπε ασφάλειε, δεν του πίστευα ότι θα ξαναβγεί τέτοιο αυτοκίνητο. Παρά τι εικόνε, ο επί 30 χρόνια επαγγελματίας οδηγός επαναλαμβάνει πως είχε την κατάσταση υπό έλεγχο. Δηλώνει σίγουρος πως δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάποιο ατύχημα. Όσο και αν είδες να είσαι, ό,τι και να είσαι και τυπλός που είναι ο λόγος να είσαι, άμα δεν είσαι καθοκίνητος με την τεχνολογία που έχει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάθει ζημιά ή να σε προδώσει το αυτοκίνητο. Σε άλλο βίντεο είχε τραβήξει εσωτερικά την Νταλίκα του που εδώ τουλάχιστον ήταν παρκαρισμένη. Εστιάζει στην καμπίνα και στον κρυφό φωτισμό μπροστά από το τιμόνι. Ο ίδιος δηλώνει περήφανος για το νέο του απόκτημα. Ένα φετινό μοντέλο που έχει, όπως μας λέει, όλα τα νέα προαιρετικά συστήματα της εταιρείας. Ξέρω ότι απαγορεύεται, είναι λογικό να απαγορεύεται. Είναι λογικό, γιατί άμα δεν ήταν να απαγορεύεται, θα έκανε πολύ σκοτώ μου. Είναι λογικό ότι απαγορεύεται. Ασφαλώς, μια τέτοια οδήγηση είναι παράνομη και τιμωρείται. Οι οδηγοί που μπορούν να ρυθμίσουν μια σταθερή ταχύτητα στα οχήματά τους είναι υποχρεωμένοι να κάθονται στη θέση τους, να έχουν τα χέρια πάνω στο τιμόνι και να βρίσκονται σε εγρήγορση. Αυτή η παράβαση είναι επικίνδυνη οδήγηση που σημαίνει αφαίρεση διπλώματος για 3 μήνες και χρηματικό πρόστιμο, επειδή είναι και επαγγελματίας, περίπου 1.000 ευρώ. Σε μια σειρά από βίντεο που έχει ανεβάσει, βλέπουμε την Νταλίκα του πολλές φορές στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και τον ίδιο να πατάει τον γκάζι για να κάνει επικίνδυνες προσπεράσεις ανάμεσα σε άλλα φορτηγά και αυτοκίνητα. Η εμπειρία στο τιμόνι δεν εξασφαλίζει αυτόματα και ασφάλεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό το έκανα τώρα είναι 60 δευτερόλεπτα, άμα έχετε δει το βίντεο, και πιο πολύ το έκανα για να κάνω πλάκα την παρέα μου, γιατί έχουν και αυτοί τα αυτοκίνητα και δεν έχουν αυτούς τους συστήματες. Αυτά τα συστήματα είναι ειδικές παραγγελίες για τις αυτοκίνητα. Πριν μας αποχαιρετήσει, ο οδηγός μας είπε ότι δεν σκοπεύει να επαναλάβει μια τέτοιου είδους οδήγηση. Αυτό που ήθελε να κάνει το έκανε, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιο ατύχημα.
Ο άνθρωπος που πρωταγωνιστούσε στα βίντεο που είδατε είναι εδώ, κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτε. Πραγματικά είμαι αμήχανος, δεν ξέρω τι να σας ρωτήσω. Ό,τι θέλετε με ρωτάτε. Είμαι ανοιχτός να απαντήσω σε κάθε ερώτησή σας. Θα ήθελα να μην ξαναοδηγήσετε ποτέ στη ζωή σας. Δεν μπορώ να το συγκρατήσω. Θεωρώ ότι είστε ένας δημόσιος κίνδυνος. Αυτό θέλω να σας πω. Και θέλω να μου το σχολιάσετε και να μου πείτε γιατί έχω άδικο. Άδικο δεν έχετε. Το αυτοκίνητο ήταν για 59 δευτερόλεπτα, όπως το είδατε στο βίντεο. Ή δεν είχα τίποτα μπροστά. Το έβαλα στο κρούς που λέμε εμείς, να δω άμα αυτά που τα κάνει η κατασκευάστρια εταιρεία ισχύουν. Τα μάξι όπως το είχα δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει από το δρόμο. Γιατί είναι με κάμερες και με τέτοια που είναι με κάμερες και με πόσο λένε τις γραμμές που μετράει από εδώ από εκεί πέρα. Δηλαδή και να πήγε να φύγει, να το έκανα εγώ να φύγει. Πήγε δεν έφευγε γιατί ήταν στο αυτόματο το αυτοκίνητο. Τι λες άνθρωπε, τα ξέρεις αυτά που λες. Πραγματικά παιδιά έχετε, να σας ρωτήσω, έχετε παιδιά? Όχι. Α, μάλιστα. Γιατί άμα βρισκόταν παιδιά απέναντι από έναν οδηγό που κάνει αυτό που κάνετε, θα έπρεπε να κάνουμε και το σταυρό μας για να σωθούνε. Μου περιγράφεται μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων, πραγματικών και υπαρκτών, που πρέπει να πάνε όλα καλά. Έχετε λοιπόν μια νταλίκα, πόσα μέτρα είναι η νταλίκα μήκος? 18. Έχετε λοιπόν 18 μέτρα νταλίκα, την έχετε αφήσει να πηγαίνει μόνη της και λέτε σε όλους μας ότι μια χαρά είναι, μια χαρά πάει. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και είναι τέλεια τα ηλεκτρονικά της. Και εγώ σας ρωτώ, αν κάτι στράβωνε, αν δεν διάβαζε τις γραμμές του δρόμου, γιατί κάποιες δύο-τρεις θα ήταν σβησμένες. Βεβαίως. Θα μπορούσε? Το αυτοκίνητο θα μπορούσε, όπως λέτε, να έχει δίκιο, αλλά εγώ άμα με δείτε είμαι δίπλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Πες μου, βρε άνθρωπέ μου, τι μαγιά είναι αυτή να μου πεις ότι έχω 18 μαγιά. Μέτρα νταλίκα, την αφήνω να πηγαίνει μόνη της και κάθομαι δίπλα και τραβάω στο τηλέφωνο. Τι είναι αυτό? Δεν είναι μαγιά, κύριε Βαγγελάτο. Αυτό δεν το έκανα για μαγιά, για τίποτα. Το έκανα 59 δευτερόλεπτα. Και μα ότι το έκανε ένα φτάνει. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, πραγματικά. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Δηλαδή, βλέπουμε την Ταλίκα να πηγαίνει 18 μέτρα μόνη της. Να είστε στο κάδισμα του συνοδηγού και να το τραβάτε βίντεο και να το ανεβάσετε στα social για να περηφανευτείτε στους φίλους σας. Όχι. Τίποτα άλλο να περηφανευτείτε, δεν έχετε? Όχι, δεν το έκανα εγώ για να περηφανευτώ. Α, γιατί το κάνατε? Δεν ήμουν στη μεριά του συνοδηγού, ήμουν στο κρεβάτι δίπλα στο κάθισμα. Α, και στο κρεβάτι ήσασταν. Συγγνώμη. Στο κάθισμα, δίπλα. Άμα με δείτε, είμαι δίπλα στο κάθισμα. Νόμιζα ότι είναι. Ναι, είμαι δίπλα στο κάθισμα. Δηλαδή, δεν ήθελα να πάω σήμερα να κάνω στη μεριά του συνοδηγού και τα αφήσω. Άμα δείτε, είμαι ακριβώς δίπλα στο κάθισμα. Δίπλα, ακριβώς. Και είναι το κρεβάτι ότι, εκεί. Έλεξα, ναι, ό,τι και να πείτε, έχετε δίκιο. Έλεξα ότι δεν έρχονταν τίποτα. Δεν έρχονταν τίποτα. Και τράβηξα βίντεο, εντάξει. Πείτε ότι έκανα λάθος, θα τράβηξα βίντεο. Λοιπόν, θα ευχαριστούμε πολύ. Θα σταματήσω την κουβέντα εδώ. Θα σας πω γιατί. Γιατί δεν μπορώ να συγκρατήσω τον εαυτό μου. Δηλαδή, πραγματικά, δεν μπορώ να. Εύχομαι και ελπίζω αυτός ο άνθρωπος να μην ξαναοδηγήσει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και δεν το λέω αβίαστα, γιατί αυτός ο άνθρωπος ανάγκη από ένα μερογάμα το έχει. Δεν οδηγεί από χόμπι, προφανώς γυρνάει στο σπίτι του τα χρήματα για να ζήσει. Αλλά αυτό που κάνει, στα μάτια μου, συγχωρήστε μου και το εγώ και όλα τα υπόλοιπα, αλλά θέλω να το πάρω πάνω μου, είναι ακραίος κίνδυνος. Ας βρει λοιπόν κάτι άλλο να κάνει. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος. Και δεν μπορεί ως πολιτεία εμείς να του λέμε το έκανες, το έγραψες, το είδαμε και συνέχισε να οδηγείς. Ούτε 1000 ευρώ πρόστιμο, ούτε τίποτα. Άλλο πράγμα χρειάζεται εδώ.